πολύ χρόνο είχατε στην ΕΚΟ. Προφανώς η παρουσία σας εδώ έχει να κάνει με την προσπάθεια που γίνεται για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού της κέντρο-αριστεράς και βέβαια μετά τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου σας. Αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε καταρχήν, αν η ζήμωση που γίνεται σε επιτελικό και κομματικό στελεχών επίπεδο ανταποκρίνεται και στη ζήμωση πρέπει να υπάρχει μέσα στην κοινωνία προκειμένου ό,τι προκύψει να έχει και ένα λαϊκό αίρισμα. Καταρχάς να πω καλησπέρα, καλή χρονιά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ξανά στην ΚΟ μετά από αρκετά χρόνια. Είναι αλήθεια ότι είναι μια χρονιά μεγάλων προκλήσεων, όπου καλούμαστε να προβάλλουμε ένα προοδευτικό πρόγραμμα με το βλέμμα στο μέλλον. Όπως ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές με το 31,5% εδραίωσε τη θέση του ως μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση που δίνει τις μάχες και στη Βουλή και στην κοινωνία και στις τοπικές κοινωνίες και ταυτόχρονα εδραίωσε και τη θέση του ως ο κορμός του ευρύτερου αριστερού προοδευτικού πόλου στη χώρα μας και έχουμε ξεκινήσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης αλλά και της γεύρυνσης. Και ακριβώς στο πλαίσιο όλου αυτού του εγχειρήματος είναι και η σημερινή μας ανοιχτή εκδήλωση. Πρέπει να σας πω ότι όπου έχω πάει σε όλη την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα μαζικές οι εκδηλώσεις μας. Υπάρχει προσέλευση κόσμου, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συσπήρωση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός βιώνει τις σκληρές νεοφιλελεύθερες και αντικοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια ανταποκρινόμαστε και σε αυτό το αίτημα του ευρύτερου προοδευτικού κόσμου στη χώρα μας. Για τα ζητήματα της ΚΟΕ ενημερωθήκατε? Είχαμε μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα επίσκεψη στο κέντρο υποδοχής προσφύγων, όπου είχαμε μια ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν, για τα προβλήματα τα σημαντικά που υπάρχουν, για τη μεγάλη αύξηση των φιλοξενούμενων από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία είναι καταληκτικά. Στη συνέχεια είχαμε τη χαρά να πάμε μια μεγάλη αντιπροσωπεία με τον βουλευτή, τους πρώην βουλευτές, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον Άσο Κονομιλιόπουλο που έχουμε έρθει μαζί από την Αθήνα. Συναντηθήκαμε και με τον Δήμαρχο, όπου έγινε και εκεί μια πολύ έτσι λεπτομερής ενημέρωση γύρω από όλα τα ζητήματα της ΚΟΕ και είναι θέματα τα οποία φυσικά και εμείς και θα τα μεταφέρουμε και θα τα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε και σε επίπεδο. Για την δημιουργία κλειστού κέντρου, την μετεξέλιξη του ΚΙΤ, ποια είναι η θέση σας? Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή. Εμείς είμαστε τελείως αντίθετοι σε μια τέτοια λογική. Όπως ξέρετε, υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορούσε και την μεταφορά ευάλωτων ομάδων σε μια χώρα. Δυστυχώς η κυβέρνηση κατήργησε όλα αυτά την πολιτική όταν εκλέχτηκε στις 7 Ιουλίου και σήμερα που μιλάμε έχουμε και την μεγαλύτερη απόδειξη της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής, όπου μετά από 7 μήνες και αφού πλέον έχει πολλαπλασιαστεί και τριπλασιαστεί στην πραγματικότητα και τετραπλασιαστεί ο πληθυσμός των προσφύγων στα νησιά, όπως και εδώ στην ΚΟΕ, βλέπουμε να κοιτάει πίσω σε αυτό που ήταν το αυτονόητο και είχαμε εξ αρχής και εμείς αναδείξει, δηλαδή στη συγκρότηση ξανά ενός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δυστυχώς έχει χαθεί πάρα πολύς χρόνος, έχει επιβαρυνθεί η κατάσταση και σίγουρα η λύση των κλειστών κέντρων είναι μια παράδεκτη λύση την οποία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και από ό,τι κατάλαβα και η τοπική κοινωνία εδώ και με τη συζήτηση με τον Δήμαρχο επίσης έχει έντονο. Σε ό,τι αφορά τα ανοιχτά κέντρα όμως. Κοιτάξτε, τα ανοιχτά κέντρα πρέπει να λειτουργούν με βάση τους κανόνες, τους ευρωπαϊκούς και του ανθρωπισμού. Είναι κέντρα ταυτοποίησης και φιλοξενίας και από εκεί και πέρα σαφώς, όπως και εμείς είχαμε κάνει στο παρελθόν και θα έπρεπε και η κυβέρνηση το προσπάθησε, αλλά λόγω των αντιδράσεων έκανε πίσω, να υπάρχει και ένα πρόγραμμα μεταφοράς κατά προτεραιότητα των ευάλωτων ομάδων και συνεντοχώρα σε αντίστοιχα κέντρα που να πληρούν. Αυτό όμως δεν επιτρέπεται από τις συμφωνίες της Ευρώπης με την Τουρκία και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ήδη είχαμε ξεκινήσει τέτοιου είδους προγράμματα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και αν το σταμάτησε ήταν λόγω των αντιδράσεων των δικών της στελεχών, γιατί δυστυχώς όποιος σπέρνει ανέμου στερίζει θύελες. Όλη αυτή η μυσαλλοδοξία που καλλιεργήσανε ως αντιπολίτευση την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή δυστυχώς το θερίζουν οι
Συνεπώς, για όλα αυτά τα θέματα θα έχουμε και την ευκαιρία και σήμερα να τα κουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ.